Το μαθητικό στέκι και χθες και σήμερα φιλοξένησε μαθητές από όλη την πόλη. Υπάρχει πλούσια δραστηριότητα και με παιχνίδια, escape room, τα οποία αφορούν και κεντρίζουν το ενδιαφέρον σε πάρα πολλούς μαθητές. Από την άλλη, ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει προκαλέσει η κεντρική μας έκθεση στο στέκι μας, όπου αφορά το σχολείο που έχουν πραγματικά ανάγκη οι μαθητές, που είναι και μια πρόταση ολοκληρωμένη, όπου γίνονται και πάρα πολλές ερωτήσεις από τους ίδιους τους μαθητές. Μεταφέρεται ο ενθουσιασμός των μαθητικών κινητοποιήσεων σήμερα εδώ στο στέκι των μαθητών? Μεταφέρεται, ιδιαίτερα και χθες η συζήτηση φάνηκε αυτό, δηλαδή υπήρχε πλούσια ανταλλαγή πείρας για τις περσινές μαθητικές κινητοποιήσεις αλλά και το πώς άνοιξαν τα σχολεία αυτή την εβδομάδα. Υπήρχε έντονος ο προβληματισμός για τα μέτρα προστασίας και για τον υποχρεωτικό εμβολιασμό στα σχολεία, για την καθαριότητα και πάρα πολλά άλλα πράγματα, τα οποία θέλουν οι μαθητές να τα συζητήσουν, αυτό φαίνεται. Θέλουν να πάρουν τη γνώμη της ΚΝΕ και το τι τελικά πρέπει να κάνει ένας νέος μαθητής σήμερα. Οπότε και εμείς λέμε ότι εδώ πέρα δεν υπάρχει άλλος χρόνος, πρέπει να συνεχιστούν οι μαθητικοί αγώνες και φέτος, με ακόμα πια μαζικά, μαχητικά, 15 μελή, 5 μελή, εκτός από την έκθεση, η οποία είναι στημένη έτσι που να είναι διαδραστική, δηλαδή να μπορούν να συμμετέχουν και οι μαθητές. Υπάρχει δραστηριότητα με beat making για τους μαθητές στο Νεπάλ, με escape room, εντάξει, πλούσια συζήτηση, η οποία θα συνεχιστεί και αύριο. Σας καλωσορίζουμε στο φοιτητικό στέκι στα πλαίσια του 47ου φεστιβάλ της ΚΝΕ και του Οδηγητή. Επιδιώκουμε μέσα από αυτό που έχει στο επίκεντρό του την πρόταση του ΚΚΕ για το Πανεπιστήμιο των Σύγχρονων Αναγκών και Δυνατοτήτων της εποχής μας, αξιοποιώντας και την έκθεση, να δώσουμε χώρο στη συζήτηση, στον προβληματισμό, στην επαφή με όλους τους φοιτητές και τις φοιτήτριες που σκέφτονται, θα μπορούσε να είναι το Πανεπιστήμιο μας διαφορετικό, θα μπορούσε οι ζωές μας να είναι εντελώς διαφορετικές από ό,τι είναι σήμερα, υπάρχει διέξοδο στα καθημερινά μας προβλήματα. Να δώσουμε απαντήσεις, να δώσουμε λύσεις, να συζητήσουμε, αξιοποιώντας και την έκθεση που έχει διαμορφωθεί από τις οργανώσεις της ΚΝΕ με θέμα τέλος πάντων τα σύγχρονα καθήκοντα των κομμουνιστών στο φοιτητικό κίνημα και το πανεπιστήμιο και την κοινωνία που έχουμε ανάγκη σήμερα. Στον χώρο επίσης του φοιτητικού στεκιού λειτουργεί και γωνιά για τη γνωριμία με τους πρωτοετής και τους δευτεροετής συμφοιτητές μας που δεν έχουν μπει και δεν έχουν γνωρίσει τα πανεπιστήμια. Το τελευταίο διάστημα και όλες τις προηγούμενες μέρες του φεστιβάλ πλήθος κόσμου επισκέφθηκε το στέκι και τις συζητήσεις. Νομίζουμε ότι είναι μια πολύ καλή πρώτη επαφή νέων φοιτητών, γενικά των συναδέλφων που θα συζητήσουμε και το επόμενο διάστημα, με την πρόταση του ΚΚΕ και της ΚΝΕ. Βρισκόμαστε μετά από την ολοκλήρωση της επιτυχημένης εκδήλωσής μας εδώ στο εργατικό στέκι. Παρατηρήσαμε ότι όλο αυτό το διάστημα που εκτελήχθηκε το φεστιβάλ μας πραγματικά μια λαοθάλασσα και ιδίως από νέο κόσμο και νέους εργαζόμενους. Μας χαροποιεί πολύ το γεγονός ότι ο νέος κόσμος ήρθε, περιηγήθηκε στο στέκι, συνολικά είδε την έκθεση, προβληματίστηκε για ένα σωρό ζητήματα και ένα από αυτό ξεχωρίζουμε το νέο Έκτρο Μαχατζηδάκη με τη διευθέτηση του χρόνου της εργασίας. Το ενδιαφέρον της νεολαίας είναι πάρα πολύ μεγάλο, όχι μόνο από τους νέους εργαζόμενους αλλά και από μικρότερες ηλικίες, γιατί τα όνειρα που έχουν για το μέλλον, για την εργασιακή τους προοπτική, βλέπουν ότι σιγά σιγά ο καπιταλισμός δείχνει παραπάνω τα δόντια του, πραγματικά μας στέλνουν για δούλους του 21ου αιώνα. Από την άλλη όμως αναδείχθηκε η προοπτική, της οργανωμένης απειθαρχίας, του συλλογικού αγώνα μέσα από τα σωματεία, τους φοιτητικούς λόγους, τους συλλόγους σπουδαστών. Να θυμίσω ότι είχαμε και την προηγούμενη χρονιά τα θετικά παραδείγματα που όλοι αυτοί οι χώροι βγήκαν στο προσκήνιο, διεκδίκησαν, όπως οι σχολές του ΑΕΔ που μας τίμησαν και πολλοί σπουδαστές που αγωνίστηκαν το προηγούμενο διάστημα, για να δούμε από εδώ και πέρα τι μπορεί να γίνει στους εργασιακούς χώρους. Μπορούμε να πούμε ότι η σοσιαλιστική προοπτική, η πρόταση του κόμματος και της ΚΝΕ είναι αυτή που μπορεί να δώσει νέα διέξοδο στον οργανωμένο αγώνα, να δυναμώσει με νέες δυνάμεις το κίνημα, να φωτίσει τη νέα κοινωνία. Και αυτό φάνηκε από ότι πραγματικά όλο αυτό το διάστημα του φεστιβάλ μας, μιας μεγάλης διαδήλωσης εδώ στην πόλη μας, που δίνει πνοή για να συνεχίσουμε για τους αγώνες που μέλλονται να έρθουν.